Ευρισκόμεθα σήμερα εδώ όλοι μαζί, η ελαχιστότητά μου, όλοι εσείς αδελφοί μου, για να δοξάσουμε τον Αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστόν και να τιμήσουμε τον αυτού θεράποντα, τον Άγιον σας, τον συμπροστάτην, μαζί με την Παναγία, την Μυρτιδιώτησα και έφορο της νήσου ταύτης, τον Όσιον Θεόδωρο. Και να απευθύνουμε, όπως είπαμε και χθες, κατά τον Εσπερινό στο κήρυγμά μας, προς όλους σας εκ βάθους ψυχής και καρδίας, τον Αναστάσιμο Πεάνα και χαιρετισμών, τον επίκαιρον πάντα αυτών ασπασμών, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Σε αυτές τις τέσσερις λέξεις, κρέμονται τα Ιερά Ευαγγέλια, λέει και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβης, στο Χριστός Ανέστη και στο Αληθώς Ανέστη. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η πορεία μας, αυτός είναι ο προορισμός και ο σκοπός της ζωής μας. Να φτάσουμε να ζήσουμε μαζί με τον Αναστάντα Κύριό μας και να επιτύχουμε τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Θα ήθελα, σεβασμιότατε Άγιοι αδελφέ, εκ βάθους ψυχής και καρδίας, να σας ευχαριστήσω ευγνωμόνως, γιατί με καλέσατε σήμερα εδώ μαζί σας και μου δώσατε την ευκαιρία με ευγένεια πολύ, παραχωρώντας την κυριαρχική σας θέση, να προστώ της Θείας Λειτουργίας και να απευθύνω αυτή τη στιγμή λόγους αγάπης προς το ποίμνιό σας. Εύχομαι τα έτη σας να είναι πολλά, ευλογημένα, θεοτίμητα, αγραόκαρπα όπως μέχρι σήμερα, να είναι αναστάσιμα και να οδηγείτε με την χάρη που σας διακατέχει παρά Θεού το εμπιστευθέν ημίν υπό της Εκκλησίας ποίμνιον της ονομάς Σωτηρίου. Επειδή αδελφοί μου ζούμε μέσα στο κλίμα της Αναστάσεως, με πολύ λίγα λόγια θα ήθελα να δούμε ποια είναι τα δώρα της Αναστάσεως τα οποία έδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους, στους Αγίους, στους Υιούς της Αναστάσεως, στους Θεωμένους όλων των εποχών και θα τα δίνει μέχρι τη συντελείας του αιώνος σε όλους όσοι τον αγαπούν. Ενθυμηθείτε τι είπε όταν εισήλθε εις το υπερόν όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι, τους έδωσε την χαράν, τους έδωσε την ειρήνη και τους έδωσε την ίδια τη ζωή, αφού ο ίδιος είναι η χαρά, η ειρήνη και η ζωή. Ας δούμε ένα προς ένα αυτά τα δώρα. Η χαρά, αδελφοί μου,
δεν είναι ένα εξωτερικό γεγονός. Δεν στηρίζεται σε κοσμικά πράγματα. Είναι μικροχαρές οι χαρές της ζωής. Και βεβαίως είναι και αυτά δώρα του Θεού. Αλλά η χαρά η μεγάλη, η ανίποτη, η ξεχωριστή, είναι η χαρά της Αναστάσεως. «Χαίρετε», είπε προς τις μυροφόρες γυναίκες ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα, ως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο πρώτος άνθρωπος που είδε τον Αναστημένο Χριστό ήταν, ποιος λέτε, η Παναγία Μητέρα Του. Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνογράφος ψάλλει με χαρά και ψάλλουμε και εμείς αυτόν τον ύμνο. «Ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως όσοι ως ανέστη τριήμενος εκτάφου». Ήταν το δώρο του Υιού προς την Μητέρα, να τον δει πρώτη, αφού πρώτη εκείνη πάλι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας. Προσέξτε αυτό το συλλογισμό, τι ωραίος είναι, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο πρώτος άνθρωπος που είδε τον Θεάνθρωπο όταν γεννήθηκε ήταν η Παναγία, τη Μητέρα Του. Και ο πρώτος άνθρωπος που τον είδε μετά την Ανάσταση, πάλι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ήταν η Παναγία, η Μητέρα Του. Και βεβαίως με τα ταύτα και οι μυροφόρες γυναίκες και οι Άγιοι Μαθηταί και Απόστολοι. Η χαρά λοιπόν αυτή της Αναστάσεως είναι προσωπική χαρά που την ζει ο καθένας ξεχωριστά και δεν μπορεί να την εκφράσει πώς τη βιώνει μέσα του. Ένας Άγιος της Εκκλησίας βιώνει εν σιωπή, εν σιγή τη χαρά του Θεού και φαίνεται αυτή στο πρόσωπό του, φαίνεται στα μάτια του, φαίνεται στην όλη συμπεριφορά του, στην εν γέννη διαγωγή του και στην ενάρετη πολιτεία του. Είναι αυτή η χαρά εσωτερική, βαθιά και κανείς δεν μπορεί να την κλέψει. Αλλά είναι και κοινωνική, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι χαρά δηλαδή η οποία εκφράζεται και προς τους άλλους με αγάπη. Θα έχετε όλοι ακουστά για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρου. Έναν Άγιο πολύ απλού, ο οποίος ζούσε μέσα στα δάση και ο οποίος μέρα ήταν, νύχτα ήταν, χειμώνας ήταν, καλοκαίρι ήταν, οποιαδήποτε ημέρα κι αν ήταν και οποιαδήποτε εποχή του χρόνου χαιρετούσε τους άλλους με αυτόν τον χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη χαρά μου, γιατί έβλεπε στα πρόσωπα των άλλων την χαρά του Αναστάντος Κυρίου. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος που ζει βαθιά προσωπικά αυτή τη χαρά να μην την εκφράζει ως αγάπη και ως εμπιστοσύνη Θεού στα πρόσωπα των άλλων, αφού στον άλλον βλέπουμε τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστό και αγαπώντας τον συνανθρωπό μας κατά τον Άγιο Ιωάννη των Θεολόγων, τον Ευαγγελιστή της αγάπης, αναγόμεθα εις την αγάπη του Θεού. Και ένα τρίτο. Η χαρά αυτή είναι συμπαντική. Με την Ανάσταση του Χριστού χαίρονται και αγάνονται τα σύμπαντα. Χαίρεται και αγάνεται η κτήση ολόκληρη. Σήμερα πάσα κτήση αγάνεται και χαίρει ότι Χριστός ανέστη και άδεισε σκυλεύτη. Αυτή τη χαρά τη βιώνουμε ο καθένας από εμάς, όλοι μας. Ομιλών, εσείς αδελφοί μου, όλοι προσωπικά τη χαρά της Αναστάσεως. Την εκφράζουμε κοινωνικά όλοι μαζί, αλλά εκφράζεται και από την σύμπαστα κτήση, γιατί πανηγυρίζει για την Ανάσταση του Χριστού. Το δεύτερο δώρο είναι η ειρήνη, η οποία δεν βασίζεται επίσης σε κοσμικά πράγματα ή απλώς σε συνομιλίες των μεγάλων για να ειρηνεύει ο κόσμος. Τα αποτελέσματα τέτοιων συνομιλιών που δεν στηρίζονται στον Αναστάντα Κύριο είναι γνωστά εις όλους μας και τα βιώνουμε και αυτήν την εποχή με τον πόλεμο ο οποίος γίνεται εις την Ουκρανία. Η ειρήνη λοιπόν είναι βαθιά πνευματική κατάσταση και στηρίζεται εις την κοινωνία μας με τον Αναστάντα Κύριό μας. Εξάγου αυτός είπε «Ειρήνη ημίν, ειρήνη την εμίν, δίδομη ημίν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν ημίν». Η ειρήνη λοιπόν
Λοιπόν και πάλι είναι υπόθεση εσωτερική. Γαληνεύει η καρδιά μας όταν είμαστε άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε έναν Άγιο να νευριάζει ποτέ? Δείτε τις εικόνες των Αγίων των τελευταίων εποχών. Δείτε την εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την εικόνα του Οσίου Πορφυρίου, του Αγίου Ιακώβου και του Εσχάτος, εν τες Εσχάτες ημέρες, Αγιοκαταταγέντος Οσίου Ευμενίου του Κρητός, τον οποίο, κάνω μια παρένθεση, τον είχα και προσωπικά γνωρίσει όταν υπηρετούσα στην Ιερά Σύνοδο, νοσηλευόταν δίπλα στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, λέει ένας αδελφός που είναι τώρα αρχιερεύς, λέει «Πάτερ, εδώ στο νοσοκομείο είναι ένας παππούλης, αγιωσμένος άνθρωπος, πάμε να τον δούμε». Πήγα λοιπόν μια φορά, πήγα και άλλες φορές. Και θυμάμαι το πρόσωπό του, αν δείτε και την εικόνα του ή τις φωτογραφίες, επειδή ήταν σύγχρονα πρόσωπα, θα δείτε χαμογελαστούς ανθρώπους. Όχι στιφροπά πρόσωπα. Να είσαι δηλαδή στενοχωρημένος και για να το πω ακόμα καλύτερα σκασμένος από τα προβλήματα της ζωής, να βλέπεις έναν Άγιο και να γάλε την ψυχή σου και να τα ξεχνάς όλα. Αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εκπέμπουν αγάπη, εκπέμπουν χαρά, εκπέμπουν ευλογία μέσα από τα θρύσματα της ψυχής τους. Είναι άνθρωποι ειρηνικοί. Αλλά αυτή η ειρήνη είναι και υπόθεση κοινωνική, υπόθεση γενικά όλου του κόσμου. Όταν βεβαίως στηρίζεται εις τον Αναστάντα Κύριο. Και τέλος, ο Κύριος μας είναι η ζωή και μας δίδει μέσα από το κενό μνημείο, κενό με έψιλον, που σημαίνει αύριο, αλλά και κενό με άλφα γιώτα, που σημαίνει το νέο, το καινούργιο μνημείο, ο αναγεννησμένος κόσμος, μας δίδει μέσα από το κενό και κενό μνημείο της Αναστάσεώς του, την όντως ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μέγας αυτός πανηγυριστής της Αναστάσεως, έγραψε έναν, μεταξύ των άλλων, ωραιότατων λόγων, ο οποίος λέγεται κατηχητικός λόγος και διαβάζεται κατά την ημέρα της Αναστασίμου Θείας Λειτουργίας. Πριν όμως, πάλι εδώ κάνω μια παρένθεση, αδελφοί μου, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τον ακούνε αυτόν τον λόγο. Γιατί? Διότι μετά την Ανάσταση, την τελετή της Αναστάσεως, οι περισσότεροι φεύγουν. Έβλεπα στην Πάτρα χιλιάδες, άντε 25.000 εκεί έξω από τον Άγιο Ανδρέα. Κόσμος, λαός. Και μάλιστα εφέτος πλημμύρισε ο τόπος. Πλημμύρισαν οι ναοί, οι νόμοι, στον επιτάφιο, στις ακολουθίες. Όχι μόνο στη δική μου Μητρόπολη, αλλά παντού, σε όλο τον κόσμο. Δείξαγε ο κόσμος δύο χρόνια μετά από αυτή τη δυσκολία και εξεφράστη σαν ένα ποτάμι. Και θυμήθηκα και είπα εκεί του ποταμού τα ορμήματα εφραίμουσι την πόλη του Θεού σαν ένα σχήμαρος η πίστη του κόσμου. Και δυστυχώς την τελευταία εκείνη ώρα που τελείται η Αναστάσιμη Λειτουργία, κάποιοι, για να μην πω οι περισσότεροι, φεύγουν και δεν ακούνε αυτόν τον ωραιότατο των κατηχητικών λόγων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τι λέγει αυτός ο λόγος? Δεν θα τον πω όλο για να μην σας κουράσω και λέγοντας αυτά θα τελειώσω κιόλας. Λέγει, ή της ευσεβής και φιλόθελης, απολαβέτω της καλής τάφης και φεδράς πανηγύρες. Όποιος ευσεβής, όλοι ευσεβής και φιλόθελοι, ελάτε να απολαύσετε. Ο κάθε ευσεβής και φιλόθεος, αυτή τη λαμπρά και μεγάλη, την πανεπρόσιμη πανήγυρη. Και μετά, στο τέλος, κάθεται απέναντι στον Άδη και στο θάνατο. Και τους καταγελά και τους εμπέζει ο ημνητής αυτός της Αναστάσεως του Κυρίου, ο μέγας Υιός της Αναστάσεως, ο Χριστολόγος Πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Και λέγει, πού σου Άδη τον ήχος, πού σου θάνατε το κέντρο, πού είναι η νίκη σου Άδη, πού είναι το κεντρί σου, το φαρμακερό σου θάνατο, το φαρμάκι σου θάνατε. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και χαίρος συνάγγελοι. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αδελφοί μου αγαπητοί, και πάλι από τα θρήσματα της ψυχής μου, έχουμε και μια και δυο για να λύθουμε τις φορές σε όλους σας. Να έχετε χαρά στη ζωή σας.
τη χαρά της Αναστάσεως και τίποτα να μη σκιάζει αυτή τη χαρά. Μην υπολογίζετε ούτε τις δυσκολίες, ούτε τις στενοχώριες, ούτε τον κόσμο με όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα που μας γυρνάει καθημερινώς, ούτε και αυτόν τον θάνατο, γιατί θάνατος πλέον δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η αιώνια ζωή. Να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας, διαπαθώς, εισέτη πάμπολα και ευλογημένα και να απολαμβάνετε πανευπρόσινα τη ζωή του Αναστάντος Κυρίου με όλα τα αγαθά που ευαγγελίζεται εκείνος. Και εσείς, σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφέ, Μητροπολίτα Κηθείων και Αντικηθείων, να είσαστε εισέτη πάμπολα ο Άγγελος της Χαράς, ο Άγγελος της Ειρήνης και ο Άγγελος της Ζωής, για το ευλαβέστατο ποιμνιό σας, για τους ευσεβεστάτους Κηθηρίους και Αντικηθηρίους και για την σύμβασα Εκκλησία του Χριστού, αφού η αρετή του κάθε ανθρώπου, του κάθε χριστιανού, πολλό δε μάλλον του κάθε επισκόπου, εξακτινίζεται εις τα πέρατα της Οικουμένης. Χριστός Ανέστη, αδελφοί, έρθει πολλά και ευλογημένα. Amen. 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 Am
Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπερελέουσα ή και διάτρους γυναίς του λαϊκών και διάτρους του Θεών ημών, το αποστρέψει και διασκελάσει πάσων ή και νόσων, την καθημόν κινουμένη και ρίξε ξεϊμάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού αφηλής και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον. Ετ' ιδεώμεθα υπέρτος ακούς οικίαν των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηρισμόν, η ελπής πάντων των περάχων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γερού ημι δέσποτα, επάνω, Κύριε Χριστόσαμε, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αντιπεδριάρχα, Κύριε Δήμαρχε κατά του Δημοτικού Συμβουλίου, και λοιπές πολιτικές, στρατιωτικές αρχές του τόπου και, και του νομού. Και όλοι οι αγαπητοί μας προσκυνητέ, αδελφοί κηδύροι, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Με τη χάρη του Κυρίου μας ολοκληρώθηκαν οι ταπεινές αυτές λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του προστάτου και εφόρου της Ιεράς Μονής Αύτης και ο Σύμπατος Μόν Θεοδόρου του Εμικηθήρης Ασκήσαντος. Αυτό το πανεβόδες εαρινών άνθος ευωδιάζει με την αγιότητά του, με την απλότητά του, με τη χάρη του και εδώ που βρίσκεται το μοναστήρι του είναι ο ακίνητος πρέσβης για το λαό του Θεού, για τους αγαπητούς κηθυρίους και για όλο τον κόσμο. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία έτσι ταπεινά και απλά να τιμήσουμε τον Άγιό μας και του προσφέρουμε μέσα από την καρδιά μας την τιμή η οποία προβλέπεται στους Αγίους μας και το βαθύτατο σεβασμό, γιατί περιφρουρεί και αυτός μαζί με την πολιούχο, προστάτηδα και έφορο την Παναγία μας την Λειτουργιώτησα και τους λοιπούς τοπικούς Αγίους, περιφρουρεί αυτόν τον τόπο από τις δημικές ασθένειες και από κάθε τι των κακών και εύχεται διαρκώς για μας κοντά στο θρόνο του Θεού. Τον παρακαλούμε και τον κεντεύουμε και στην επιδημία η οποία συνεχίζεται, αλλά και στον πόλεμο που γίνεται στα Βόρεια Ευράτη, που δυστυχώς είναι χριστιανική λαή και χύνεται το αίμα των αδελφών μας και γίνεται αυτή η συμφορά η μεγάλη. Το παρακαλούμε λοιπόν να δέεται και για αυτούς τους τόπους, να ειρηνεύσουν και να γαλινεύσουν και για όλο τον κόσμο, για όλους εμάς να είμαστε συντηρητοί και πιστοί χριστιανοί και να αγαπούμε, να λατρεύουμε τον Τριεδικό μας Θεό και να αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα της πίστεως. Περαιωθήσεις λοιπόν αυτής της Ιεράς Πανηγύριος, θέλω βαθύτατα να ευχαριστήσω τον πολύ σέβαστον και προσιλέστατον αδελφόν μου, Άγιον Πατρόν Κύριο Χριστόστομο, διότι ήρθε για μια ακόμη φορά και τον παρακαλούμε συχνά να έρθει στον τόπο αυτόν, ως ενοικίο τόπο να αισθάνεται και να ευλογεί το ποινιό μας και να λαμβρύνει με την παρουσία του τη λατρευτική και με το Θείο Λόγο που είναι τόσο προσιτός στις καρδιές μας και χθες βράδυ για τον Άγιο Κομίνηση και σήμερα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όλα αυτά αρδεύουν τα λόγια αυτά τις καρδιές μας και μας φέρουν πιο κοντά στον Θεό και μας κάνουν να μην λυγίζουμε στις δοκιμασίες τις πρόσφατες και αυτές που επέρχονται. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να με τις πρεσβείες του Αγίου Θεοδόρου και των τοπικών Αγίων να ειρηνεύει τον κόσμο αλλά και εδώ τους ακρίτας προσνότων τους αγαπητούς μας κηθυρίους να τους στηρίζει, να μας στηρίζει ούτως ώστε να συνεχίζουμε τις παραδόσεις του τόπου αυτού.
τις λατρευτικές και τις εθνικές παραδόσεις, να ενισχύει τις οικογένειές μας, να τις δυναμώνει ούτως ώστε να αντέχουν και να μην πληγίζουν και να μην έχουμε έτσι εκτροπές. Να στηρίζει τα νιάτα μας, τα παιδιά μας, τα σχολικά νιάτα που είχαν δοκιμαστεί και αυτά τώρα τους τελευταίους μήνες με την επιδημία αυτή. Να έχουν καλή υγεία, να έχουν καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους που πρόκειται και να είναι κοντά στον Χριστό. Όλους εμάς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Υπουργό και την κύριε Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο με το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους παρεμπιστευμένους επισήμους. Να τους ευχαριστήσω διότι με την παρουσία τους τίμησαν αυτή την εορτή. Και να ευχηθώ αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, να χαρίσει ο Πανάγιος Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Θεοδόρου. Τον Άγιο Ηγούμενο που προετοίμασε εδώ την αιραμονή, τους Αγίους Πατέρες, τους ψάλτες μας και όλους τα παιδιά τα οποία έτσι μετέφεραν το Άγιο Λείψαμα του Αγίου και όλους εσάς σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Η χάρη του Κυρίου μας διαπρεσβειών του Αγίου Θεοδόρου να είναι μαζί μας. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.